Μεσημέρι σε όλες και όλους, 20 λεπτά μετά τη μία. Δεν είμαστε συντονισμένοι, αλλά είμαστε μέσα στο Zoogla.gr και στην τηλεόρασή του. Κυρίες και κύριοι, όπως βλέπετε, εάν έχετε διαβάσει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας, οι αντιδράσεις των βουλευτών αναγκάζουν την κυβέρνηση σε αλλαγές στους φόρους ακινήτων. Έχει ενδιαφέρον να δείτε τι κάνουν οι άνθρωποι και πώς αυτοσχεδιάζουν, πώς αντιδρούν οι βουλευτές, γιατί στην περιφέρεια φυσικά τα πράγματα είναι δύσκολα. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να φανταστούν ποτέ ότι χτίζοντας ένα σπίτι θα έβρισκαν τον πελά τους και έχοντας ένα χωράφι για να βγάζουν τη σοδιά, όποια σοδιά βγάζουν, με όποια γεωργία έχει απομείνει, γιατί είχαμε τη γεωργία των επιδοτήσεων και των νεκρών χωραφιών, τώρα αναγκάζονται να πληρώσουν πράγματα που ούτως ή άλλως δεν έχουν τη δυνατότητα να τα πληρώσουν. Το ίδιο συμβαίνει και στα αστικά κέντρα. Είναι τεράστιο το θέμα. Το ζείται ο καθένας ξεχωριστά. Άλλωστε η διαδικτυακή ψηφοφορία που τρέχει έχει ερώτημα και για αυτό το θέμα. Τι σας ενοχλεί περισσότερο, αν είναι δηλαδή το χαράτσι, αν είναι η φορολογία, η υψηλή φορολογία, αν είναι η ανεργία, αν είναι η τρέλα που τους έχει πιάσει με τα αυτοκίνητα. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα αυτοκίνητο, όχι μεγάλο αυτοκίνητο, ένα αυτοκίνητο συμβατικό που τυχαίνει να έχει 2.000 κυβικά ή κάτι παραπάνω, δεκαετίας τουλάχιστον, να πληρώνουν χρήματα περισσότερα από αυτά που αξίζει το αυτοκίνητο ετησίως. Τρελά πράγματα, τα οποία όχι μόνο αποθαρρύνουν την κοινωνία να πάει μπροστά, την ανάπτυξη του τόπου, αλλά τρελαίνουν και τους ανθρώπους. Και έτσι χθες είχαμε αυτό την τραγική κατάληξη ενός συνανθρώπου μας στην Πετρούπολη, που έβαλε τη θηλιά στο λαιμό του και κρεμάστηκε από ένα κλαρί για να τον βρει το παιδί του και άλλοι συγγενείς. Ένας συνάνθρωπος 61 ετών, ένας άνθρωπος καθημερινότητας. Γι' αυτό γράψαμε το αγνώστο στρατιώτη. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να μην τη συνδέσουμε με τις πιέσεις των Τροϊκανών σε μια αποκαμωμένη κοινωνία. Θα πάμε όμως και έξω από την Ελλάδα για να δείτε πράγματα που ίσως οι περισσότεροι δεν τα έχετε αντιληφθεί, γιατί υπάρχουν και οι Έλληνες που ξενιτεύονται το νέο μεταναστευτικό ρεύμα, υπάρχουν οι επιτίδοι που το εκμεταλλεύονται και προβλήματα που φαίνεται ότι δεν θα μπορέσουν να ξεπεραστούν στο άμεσο μέλλον, γιατί το σκλαβοπάζαρο συνεχίζει να υφίσταται. Θα συνδεθούμε με τη Σεβαστή Γιουβανάκη, εργαζόμενη στο εργοστάσιο του Όλντε, 52 ετών, από την Αλεξανδρούπολη Σεβαστή, τον Κώστα Κυλιακούδη, εργαζόμενο στο εργοστάσιο επίσης του Όλντε, καταγωγή από την Αθήνα, 38 ετών, όπου δεχτήκαμε την καταγγελία τους, γιατί μία Ελληνίδα, ακούστε τώρα, είχε αναλάβει την ενοικίαση ανθρώπων μέσω της κρυσής ευκαιρίας στην Ελλάδα και τους υποσχόταν δουλειά με πολύ καλές συνθήκες. Σπίτι με τα έξοδα πληρωμένα, δωρεάν μεταφορά από το σπίτι στο εργοστάσιο. Η συμφωνία ήταν 1.100 ευρώ το μήνα για ανύπατρους και 1.300 για παντρεμένους. Οκτάωρη απασχόληση, πήγαν οι άνθρωποι στη Γερμανία, αλλά από όλα αυτά δεν ήταν τίποτα αληθινό. Οι εργαζόμενοι πήγαιναν από το πρωί, έφευγαν τα ξημερώματα. Δεν τους πλήρωναν τις ώρες τους, δούλευαν για 2 ευρώ, τους μετέφεραν με αυτοκίνητο και όσοι δεν χωρούσαν τους έβαζαν σε πόρ μπαγκάζ στη Γερμανία, παρακαλώ. Στο σπίτι έμεναν πάνω από 9 άτομα, ο ένας πάνω στον άλλον, σας θυμίζει κάτι? Όλοι τους έφυγαν από την Ελλάδα για μια καλύτερη ζωή στη Γερμανία, άφηναν σπίτια, οικογένειες για να γίνουν σκλάβοι σε μια άλλη χώρα. Το αφεντικό, Τούρκος. Στο εργοστάσιο εργάζονται Έλληνες, Ρουμάνοι, Βούλγαροι, Πολωνοί, Τσέχοι και Ρώσοι.
Βλέπω τους δύο φίλους μας στην οθόνη, τους βλέπετε κι εσείς από την Αθήνα και την Αλεξανδρούπολη. Και βέβαια οι Έλληνες που έκαναν καταγγελία στο Δήμο, την αστυνομία και τον ΟΑΕ της περιοχές. Αντιμετώπισαν το παράλογο, το εξής. Μέσα σε μία μέρα οι αρχές συνέλαβαν την Ελληνίδα. Τρελά πράγματα. Χθες, προχθές στην εκπομπή μου, είχαμε την περίπτωση του Έλληνα εστιατόρα από τα περίχωρα της Φραγκφούρτης μαζί με τον διευθυντή, τον γερμανό διευθυντή, τον πρώην διευθυντή πολεοδομίας, μηχανικό σύμβουλο του εστιατόρα, όπου ο διευθυντής πολεοδομίας, ο κύριος Άξ, ο περίφημος Άξ, του ζήτησε φακελάκι 6.000 ευρώ λέγοντάς του ότι έλα τώρα, ξέρεις τι συμβαίνει στην πατρίδα σου. Και βέβαια ο άνθρωπος ταλαιπωρείται 11 ολόκληρα χρόνια με τον τύπο να του γυρνάει την πλάτη. Δηλαδή οι δημοσιογράφοι δεν έκαναν όπως έπρεπε τη δουλειά τους, δεν έδειξαν την επιθετικότητα που θα έδειχναν εάν το φακελάκι το είχε πληρώσει ένας Γερμανός. Τις αρχές να του γυρίζουν την πλάτη, τη δικαιοσύνη να εθελοτυφλεί και εκείνον να αναγκάζεται μαζί με τον γερμανό σύμβουλό του να έρχεται στην Αθήνα για να κάνει την καταγγελία μέσα από μια δική μας εκπομπή, μέσα από ένα ελληνικό κανάλι. Θα πάω λοιπόν τώρα στους φίλους μας, την Σεβαστή Γιουβανάκη και τον Κώστα Κυλιακούδη. Σεβαστή και Κώστα, έτσι μιλάμε στον ελληνικό, δεν έχετε πρόβλημα? Ωραία, λίγο πιο δυνατά για να τους ακούω και εγώ, σας παρακαλώ. Σεβαστή, θέλω να διηγηθείτε. Τώρα είστε στη Γερμανία τώρα, έτσι? Στη Γερμανία, ναι. Στην πόλη Olde. Olde, ναι. Πού βρίσκεται αυτή η πόλη, κοντά σε ποια μεγάλη πόλη? Ποια είναι η δυτική Γερμανία? Είναι Βεσφαλία. Βεσφαλία. Με ποια μεγάλη πόλη είναι εκεί κοντά σας, ας πούμε? Είναι γνωστή. Ανάμεσα Bielefeld και Dortmund. Στον Bochum. Bielefeld και Dortmund. Α, Dortmund. Μάλιστα, κοντά στο Dortmund. Έτσι, για να έχουμε μια ιδέα γεωγραφικά που βρίσκεστε. Για να σας ακούσουμε λοιπόν έναν. Για πες μου, Σεβαστή, τη δική σου εμπειρία. Πώς άρχισε αυτή η ιστορία, από τη χρυσή ευκαιρία άρχισε? Όχι, απλά έψαχνα να βρω κάποια δουλειά στον αγγελιοφόρο της Θεσσαλονίκης, η οποία βγαίνει Τρίτη και Πέμπτη. Βρήκα ένα ελληνικό νούμερο και μίλησα με κάποια κυρία. Δεν ήξερα βέβαια ότι ήταν και Γερμανία, μου εξήγησε. Μου λέει, έχω 700 άτομα στη λίστα, να γράψω, λέει, και εσένα, σε ενδιαφέρει η Γερμανία? Λέω, φυσικά, γιατί είχα σοβαρό πρόβλημα οικονομικό, με ένα σύζυγο με 4 κεφαλικά, λοιπόν, με καθόλου σύνταξη, δεν είχε βγει ακόμη ένα πυρική του και έπρεπε κάποιος να το φροντίσει. Και έτσι θέλησα να δέχτηκα την πρότασή της. Σε μερικές μέρες μου πήρε τηλέφωνο και μου λέει, εντάξει, ξεκινάς στα τέλη τον Αύγουστο. Πέισα σε ένα εξτρατόριο. Έχω χάσει. 27. Ναι, ναι. 27. 27. Κύριος που είχε το εστιατόριο και δεν πάω, η δουλειά δεν ήταν στο Βερολίνο, αλλά ήταν 300 χιλιόμετρα μακριά από το Βερολίνο, στο Χάλμπερστραντ. Έλληνας κι αυτός, από τα Τρίκαλα, έμεινα 20 μέρες, δεν με πλήρωσε, γιατί έδωσε 350 ευρώ στην κυρία που μου είπε να έρθω για δουλειά, και 310 ευρώ το εισιτήριό μου, τα οποία όμως έπαιρναν σπίτι που τα πληγή, που είπε ότι όλα είναι πληρωμένα, εισιτήρια. Η κυρία αυτή θα πληρωνόταν, δηλαδή όλα ήταν από τον εργοδότη, εγώ τίποτα. Θα ξεκινούσα κατευθείαν δουλειά. Βέβαια και εκεί ήταν πάρα πολύ χάλια. Από το πρωί μέχρι το βράδυ ψεύδιζε, ήμασταν σαν ζώα. Οπότε είπαμε στις 20 μέρες φύγαμε, μάλλον τις τηλεφωνήσαμε και τις είπαμε αυτό το πρόβλημα που έχουμε τον εργοδότη μας. Δουλειά, υποτίθεται ότι, Σεβαστή, άκουσαμε λίγο,
Τι δουλειά υποτίθεται ότι θα πήγαινες να κάνεις εκεί, δεν σου εξήγησαν για ποια δουλειά? Για εκεί, ναι, μου είπε ότι θα πάω σε εστιατόριο, θα παίρνω 800 ευρώ, διατροφή, διαμονή, όλα δωρεάν. Okay, η διατροφή και η διαμονή δεν μπορώ να πω, ήταν πολύ καλά. Και στα χρήματα συμφώνησα στα 800, ναι. Αλλά δεν μου έδωσε χρήματα γιατί τα έστειλε στην κυρία αυτή τα 350 και μου πήρωσε 300 ευρώ το εισιτήριο που ήρθα. Ωραία, 250 και 350. Ορίστε. Δηλαδή 250 και 350 είναι 600 ευρώ. Δεν έπρεπε να σου δώσει κάτι. 310 και 350. Ω, κατάλαβα. Επομένως, ναι. Ουσιαστικά ο πρώτος μισθός θα πήγαινε στα εισιτήριά σου και στην κυρία αυτή. Ναι, το οποίο εγώ όμως δεν ήξερα από την αρχή αυτά τα πράγματα. Γιατί μου είπε δεν πληρώνω τίποτα πουθενά και σε κανέναν. Ναι. Και μου τα κράτησε, μου τα δώσανε στα χέρια. Απλά τα έστειλε στην κυρία αυτή τα χρήματα και έστειλε μετά και τα χρήματα για τα εισιτήρια τα οποία τα είχε βγάλει από Αθήνα ο συγκεκριμένος κύριος, ο εργοδότης, ας το πούμε. Αυτά κοντά στο Βερολίνο, κάπου σε κάποιο εστιατόριο. Στο Χάλπερστρατ, ναι, 300 χιλιόμετρα μακριά από το Βερολίνο. Και εκείνο το βράδυ, να φανταστείτε, κύριε Τρενταφυλόπουλε, έμεινα μέσα στην ταβέρνα, στις καρέκλες κοιμήθηκα. Γιατί δεν μπορούσε να βρει το κλειδί, δεν είχε το κλειδί για να ανοίξει να μπω στο δωμάτιο. Και ένα σπίτι απελπιστικά βρώμικο. Στις 20 μέρες επικοινωνήσαμε με την κυρία, μπορώ να πω το όνομά της? Βέβαια μπορείτε να πει το όνομά. Με την κυρία Αγάπη Βαβούρα. Και της είπαμε αυτό που συνέβη και τη συμπεριφορά του κυρίου αυτού. Μπορώ να πω και του κυρίου αυτό το όνομα? Όλων τα ονόματα μπορείτε να πείτε. Ο οποίος λέγεται Λιάκος Δημήτρης και έχει εστιατόριο, είναι από τα Τρίκαλα. Μύκονος το εστιατόριο του λέγεται. Και λέει θα σηκωθείτε να φύγετε, λέει, γρήγορα από εκεί, γιατί όντως οι Τρικαλινοί είναι, λέει, πολύ χάλια άνθρωποι. Λέω αυτό δεν μας το είπατε από την αρχή, δεν μας είπατε σε τι ανθρώπους θα πάμε. Δεν φταίνει η Τρικαλινή, γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Ναι, όχι, δεν φταίνει. Απλά της λέω έπρεπε να ερευνήσεις πρώτα σε τι ανθρώπους θα πάμε, σε τι χαρακτήρες. Εν πάση περιπτώσει, λέει, μην ανησυχείτε. Θα έρθετε, λέει, στο Όλτ. Ήταν και άλλα τρία παιδιά Έλληνες εκεί. Αυτή η γυναίκα πού ζει, στη Γερμανία? Ναι, 45 χρόνια, δηλαδή από τους γονείς της ακόμη. Πού, σε ποια πόλη ζει? Στο Όλτε ζει η συγκεκριμένη κυρία. Δηλαδή, να μας δίνετε έτσι μια γεωγραφία του χάρη στην περιοχή που βρίσκεστε τώρα. Ναι, είναι κοντά στο 27 χιλιόμετρα από το Μπίλεφεντ, στο Ντόρτμουντ. Και το Ντόρτμουντ είναι γύρω στα 60 χιλιόμετρα, κάπου ενδιάμεσα είναι. Ωραία, καλά πάει η δουλειά. Οι παλιοί, δηλαδή Έλληνες της Γερμανίας, έτσι κάνουν ουσιαστικά παζάρι με τους νέους μετανάστες. Όχι, αυτή συγκεκριμένα έχει μεγάλη φήμη εδώ. Θυμίζεται ότι δίνει δάνεια. Αυτό λέω, αγαπητέ Κώστα, ότι οι παλιοί Έλληνες στη Γερμανία βρήκανε δουλειά με τους νεομετανάστες τώρα. Καταλάβες. Ναι. Αυτή είχε κατά επανάληψη. Από παλιά κάνει αυτό το επάγγελμα με τις αγγελίες. Μάλιστα. Για συνέχισε, Σεβαστή. Ναι. Ερχόμαστε, παίρνουμε το τρένο, ερχόμαστε στο Όλτε. Και μας πάει σε ένα άλλο χωριό το οποίο λέγεται Λέτε. Μας είπε ότι είναι 2 χιλιόμετρα και είναι 8 χιλιόμετρα. Η δουλειά ότι είναι δίπλα στο Όλτε και είναι 25 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Λοιπόν, μας μετέφερε με αυτοκίνητο. Όσοι δεν χωρούσαν μπαίνουν στο πόρτ μπαγκάζ και πηγαίνουμε στη δουλειά. Πηγαίνουμε, φεύγαμε το πρωί. Ποιος σας μετέφερε? Μας μετέφερε η συγκεκριμένη κυρία, η κυρία Βαβούρα. Με τι αυτοκίνητο, δηλαδή, αν καταλάβω? Με ένα πόλο δικό της. Με ένα πόλο. Ναι. Μια αυτοκίνητα δικά. Κάποιο άλλο αυτοκίνητο ερχόταν, με άλλο αυτοκίνητο καραβάν, ερχόταν ο άνδρας της. Έπαιρνε άλλο άτομο, ήταν πάρα πολλά άτομα, γύρω στα 30 άτομα. Α, είχε φέρει πολύ κόσμο, δηλαδή. Πολύ κόσμο και εξακολουθεί να φέρνει. Ερχόταν μετά κάποια παιδιά που οδηγούσαν, παίρνουν κάποια άλλα αυτοκίνητα. Μάλιστα, και μας πηγαίνανε στην εταιρεία. Νεοαφιχθέντες κι αυτοί από Ελλάδα, όπως κι εσείς. Άλλοι από Ελλάδα, άλλοι από Γερμανία. Έλληνες πάντα. Έλληνες Γερμανίας, οι οποίοι είχαν χρόνια στη Γερμανία, δεν νομίζω. Άλλοι μπορεί να είχαν 1,5 χρόνο, άλλοι 2, γιατί τραβιόντουσαν από άλλη πάλι η ίδια ιστορία. Από το νέο μεταναστευτικό ρεύμα πάντως των 3 τελευταίων ετών.
Έτσι δεν είναι. Ναι. Μάλιστα, ναι. Mm-hmm. Για συνεχίστε. Και σας έβαζε και στο Paul Bagaz μέσα, μου λέτε. Εγώ προσωπικά δεν μπήκα, μπαίνανε άλλα παιδιά που πιτσιρικάδες, γιατί έπαινε και, δουλειά, και παιδιά στη δουλειά και 15 χρονών, που εδώ στη Γερμανία μέχρι... δηλαδή 15 χρονών δεν επιτρέπεται να εργάζεται από κάποια ώρα και τα κρατούσαν και αυτά μέχρι τα ξημερώματα. Πηγαίνουμε στο εργο... Βασικά δεν ήταν εργοστάσιο, συσκευαστήριο ήταν περισσότερο. Λοιπόν, πηγαίναμε 9 η ώρα εκεί, περιμέναμε μέχρι... δεν πηγαίναμε μέσα στο συσκευαστήριο να ξεκινήσουμε δουλειά. Περιμέναμε μέχρι στις 2 το μεσημέρι, έβγαινε ο Τούρκος με τον οποίο μας είπε ότι είναι συνεταίροι και επέλεγε κάποια άτομα, παίρνανε μία ώρα, δουλεύανε μέσα στο συσκευαστήριο και ξαναβγαίνανε πάλι στο καπνιστήριο που ήμασταν 40-50 άτομα εκεί με πολλούς που δεν μπορώ να σας περιγράψω, κύριε Τρενταφυλόπουλε, τι γινόταν εκεί πέρα μέσα. Τι γινόταν, να μας πείτε, πείτε μου κάτι, τι συσκευαστήριο ήταν αυτό, τι, τι προϊόντα. CD, συσκευάζανε CD, δισκάκια. CD. Οι εταιρείες που φτιάχνανε τα CD τα φέρνανε σε κομμάτια και τα συναρμολογούσαμε και τα κάναμε ζελατίνα έτοιμα για παράδοση. Κατάλαβα. Τι συνθήκες λοιπόν επικρατούσαν εκεί μέσα, τι είναι αυτό που δεν μπορείτε να μας περιγράψετε? Καταρχάς, 40 άτομα, εντάξει, καπνίζαμε και όλα, δεν υπήρχε ούτε κουζίνα. Μας παίρναν και από εκεί τα λεφτά, βάζανε το μηχάνημα για να βγάζουμε τους καφέδες. Ο ένας επάνω στον άλλον, δηλαδή να προσπαθούμε να βρούμε μία καρέκλα για να μπορέσουμε έστω ένα σαντουιτσάκι που παίρναμε να φάμε στο σπίτι. Βρωμιά και κάπνα. Το εργοστάσιο δεν είχε και τις συνθήκες ασφαλείας που έπρεπε για τα δεδομένα εδώ. Ναι. Για πες μου Κώστα εσύ τώρα, εσύ ξεκίνησες από Αθήνα. Εγώ ήμουνα ήδη 1,5 χρόνο εδώ στη Γερμανία. Λίγο πιο δυνατά, αν θες και κοντά στο μικρόφωνο. Ήμουνα 1,5 χρόνο ήδη στη Γερμανία. 1,5 χρόνο. Λέω η καταγωγή από Αθήνα. Ναι. Από Αθήνα. Εσύ σεβαστή από Αλεξανδρούπολη, έτσι. Αλεξανδρούπολη, αλλά από τα 15 μου είμαι Θεσσαλονίκη, ζω. Το κατάλαβα αυτό γιατί το είπες νωρίτερα. Γιατί Θεσσαλονίκη δεν ήσουν τράνζιτ δηλαδή από τη Θεσσαλονίκη, ζούσες εκεί. Κώστα, στην, πόσο ετών είσαι? 38. Στην Αθήνα πόσα χρόνια δούλεψες και πού? Τα τρία τελευταία από τον 1,5 χρόνο που είμαι εδώ ήμουν άνεργος. Δεν είναι πριν εννοώ. Πριν έχω δουλέψει και στη Volkswagen, έχω δουλέψει και στη Seat, έχω δουλέψει και για μάγειρα, σερβιτόρος, μπουφέ, πολλές δουλειές. Έκανες πολλές δουλειές. Τι σε ανάγκασε να φύγεις και να πας στη Γερμανία? Δεν υπήρχε δουλειά τρία χρόνια, τίποτα. Πουθενά, οποιαδήποτε δουλειά. Είχες οικογένεια? Ναι, έχω στην Αθήνα. Αδερφός μου είναι Σουηδία. Αδερφός Σουηδία. Όχι, οικογένεια εννοώ εσύ παιδιά αν είχες. Όχι, ποτέ. Όχι. Ευτυχώς, έτσι. Φαντάζεσαι να έχεις και τα κουτσούβελα, τι είχε να γίνει. Σίγουρα, έχει συμβεί και εδώ πέρα τέτοια υπόθεση. Στο σπίτι που μένουμε ακόμη υπάρχει η οικογένεια με παιδάκι 3 χρονών. Μάλιστα. Εσύ λοιπόν έφυγες πριν 2 χρόνια Κώστα από την Αθήνα. Ναι. Και ήταν Μάιος του 12. Μέσω γνωριμιών, πώς πήγες εκεί? Εγώ είχα ένα φίλο εδώ, γιατί έχω και ξαδέρφια στη Γερμανία. Σκόπευα να φύγω, βρήκα μια δουλειά, ήρθα. Είχα δουλέψει μάγειρα σε ένα εστιατόριο, αλλά μετά αυτό το πούλησε και σκέφτηκα να βρω δουλειά, γιατί ήμουνα με το Hatzfier εδώ μετά. Και βρήκα τη δουλειά αυτή και τα αποφάσισα και ήρθαμε με τα δεδομένα που μας έλεγε. Μάλιστα. Και? Ό,τι μας είχε πει με τους όρους που θα ερχόμασταν για δουλειά δεν είναι καμία σχέση με το αντικείμενο, ξέρω εγώ. Δηλαδή? Ούτε με τα 1100, ούτε με το 8ωρο, ούτε με το ασφάλειες, αδήλωτο τελείως. Ναι. Κάναμε τώρα κάποιες κινήσεις, τους βοήθησα από αυτά που ήξερα, το τρέξαμε και με το κράτος εδώ. Σας είχα στείλει και το email εγώ. Ναι, ναι. Δεν καταλαβαίνω τώρα, επειδή ζωή γνωρίζω λίγο πολύ πόσο κοστίζει στη Γερμανία, με τα χρήματα που σας δίνουν είναι αδύνατο να επιβιώσετε καταρχάς. Πέρα από τις συνθήκες και την... Τώρα γραφτήκαμε όλοι κανονικά στο κράτος. Ναι.
έχουν κάποιο επίδομα, μπορεί να ξεκινήσουν και σχολείο και ψάχνουν και αυτόματα για να τους βρουν και δουλειά, ήδη έχουν αποκατασταθεί κάποιοι. Κύριε... Μέσα από, από το μηχανισμό του κράτους, λες, Ναι, σίγουρα. Ωστόσο, μέχρι να αποκατασταθείτε, βρίσκεστε σε αυτή τη διαδικασία χειρισμού από τη συγκεκριμένη κυρία. Όχι, με την κυρία έχει σταματήσει ο χειρισμός. Άλλο που μπορεί να κάνει κάποιους εκβιασμούς ή να φοβίζει κάποιους, μπας και φύγει να γλιτώσει στα δικαστήρια που θα γίνουν. Ναι. Έχετε φτάσει σε σημείο να... Έχουμε βάλει και δικηγόρο, το έχει προχωρήσει, έχει στείλει... έχει στείλει δικαστική απόφαση για να πληρωθούμε. Άμα δεν πληρωθούμε θα προχωρήσει αρμπάγκερ, ρίχτε εδώ. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, ναι. Το τελευταίο 15ήμερο, κυριολεκτικά, όχι ψυχολογικό πόλεμο, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ήρθε, μας έκοψε τη θέρμανση, 4 μέρες είμαστε χωρίς θέρμανση. 24 ώρες είμαστε χωρίς ρεύμα. Προχθές μπήκε στο σπίτι, όρμησε κυριολεκτικά μέσα στο σπίτι. Για να μου πάρει το κλειδί από το δωμάτιό μου, να με πετάξει έξω και όρμησε και με χτύπησε. Πήγα στο νοσοκομείο, έπαθε νευρικό κλονισμό σε όλο τον κόσμο λέει ότι είμαι τρελή, ότι ήμουν τρελή στην Ελλάδα και ήρθα νηστική εδώ, η Πινάλα και όλα αυτά, όλο τον κόσμο τον κατηγορεί. Έστειλε το γιο της το βράδυ για να με δείρει κι αυτός. Αλλά ευτυχώς μόλις είχε έρθει η αστυνομία και παρόλο τα αυτά μπροστά στην αστυνομία όρμησε να με δείρει και ο γιος της και μου λέει θα σε σκοτώσω εσένα. Βέβαια εντάξει η αστυνομία τον απομάκρυνε και λέει σε όλο τον κόσμο ότι κάτι πρέπει να κάνουν και άλλοι να με διώξει εμένα από τη Γερμανία γιατί θα πάθω μεγάλο κακό από αυτή, πρέπει να φύγει από την Ελλάδα. Θα κινήσω όλες τις νόμιμες διαδικασίες για αυτό που με έχεις κάνει. Γιατί σήμερα έχω ραντεβού με τον δικηγόρο, με χτύπησε και όλα. Ήμουν χτυπημένη στο πρόσωπο και στο λαιμό. Πώς σε χτύπησε, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Όρμηξε, ήμουν στην κουζίνα, ανοίγει την πόρτα και. Εντάξει, δεν θέλω να εκφραστώ τόσο χυδαία που με. Μισό. Ένα λεπτό, Σεβαστή, πριν μας περιγράψεις τι έγινε και πώς έφτασε σημείο να χειροδικήσει εναντίον σου. Εξήγησέ μας, καταρχάς δεν είσαι μόνη σου, είναι και άλλοι οι οποίοι έχουν ταλαιπωρηθεί. Όχι, ναι, είμαστε, ναι. Όπως είναι και ο Κώστας εδώ, έτσι δεν είναι, Κώστα, από την ίδια γυναίκα. Επομένως, υπάρχει μια γραμμή άμυνας από όλους σας απέναντι σε αυτή την κατάσταση, φαντάζομαι. Πού μένετε τώρα, είναι κάποια πανσιόν που σας έχει δώσει εκείνη? Είναι ένα κτίριο με 4 διαμερίσματα. Κτίριο με 4 διαμερίσματα. Όπου υποτίθεται ότι σε αυτό το κτίριο πρέπει να μένετε εφόσον δουλεύετε στις δικές της δουλειές, έτσι δεν είναι? Μόνο αυτοί μένουν εκεί. Ορίστε. Μόνο εμείς μένουμε εκεί, στο όλο το κτίριο, όσοι εργάζονταν για αυτή την εταιρεία. Οι άλλοι έχουν φύγει? Κάποια άτομα βαρεθήκαν, τα παρατήσανε, φύγανε. Βαριόντουσαν να περιμένουν τις κινήσεις του κράτους. Ναι. Φαινόντουσαν δύσκολο, φοβηθήκαν. Πού πήγαν αυτοί οι άνθρωποι, γύρισαν Ελλάδα? Γύρισαν πίσω Ελλάδα, ναι. Γύρισαν πίσω στην Ελλάδα. Έχω πάρει αρκετά emails από Έλληνες που πήγαν στην Γερμανία θεωρώντας ότι εκεί είναι ο επίγειος παράδεισος και ανακάλυψαν ότι υπάρχει και εκεί μια κόλαση εργασιακή. Δεν είναι μόνο εδώ τα πράγματα έτσι. Δουλεμπόριο κύριε Τριανταφυλόπουλε, σύγχρονο δουλεμπόριο. Δουλεμπόριο αγαπημένη μου Σεβαστή, έχεις δίκιο. Το βασικό εδώ είναι για όποιον έρθει πρέπει να μιλάει γερμανικά. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, Κώστα, γιατί... Αλλιώς, δουλειά βρίσκεις και την άλλη μέρα με γερμανικά, αλλά άμα δεν ξέρεις γερμανικά, έχει κάποια ταλαιπωρία, μάθεις να κάνεις. Μάλιστα. Επόμενο είναι, όταν λες γερμανικά, να ξέρεις τα υποτυπώδη γερμανικά, δηλαδή να μπορείς... Τα βασικά. Ναι, τα βασικά, για να μπορείς να συνεννοηθείς. Ναι. Διαφορετικά πηγαίνεις σε τέτοιες βρωμοδουλειές. Οι πιο πολλοί, ναι, αυτό κυνηγάνε. Τι κυνηγάτε, δηλαδή? Πιο πολύ αυτό κυνηγάνε. Μια δουλειά είσαι σε κάποιον Έλληνα, ξέρω εγώ. Ναι, για να υπάρχει μια. Μα δεν είναι το αφεντικό Έλληνα, δεν μπορεί να έρθει. Και ξεκινάει πρώτα από αυτές τις διαδικασίες. Για ποιο λόγο? Γιατί και να έρθει στη Γερμανία, άμα δεν μιλάς γερμανικά, πού θα πάει να ζητήσει δουλειά, με ποιο θα συνεννοηθείς? Λόγω του ένα Έλληνα εργοδότη και το στρώνουν μέσα. Και από εκεί όσα μάθεις και μετά αποφασίζεις και τον δρόμο σου.
Μάλιστα. Εσύ στα δύο χρόνια που είσαι εκεί, τρία, έμαθες κάτι, γερμανικά δηλαδή? Είχα 6 μήνες Volksschule, ξέρω εγώ, τα έχω μάθει τα βασικά. Εσύ, Σεβαστή? Όχι, εγώ δεν πρόλαβα, είμαι 2,5 μήνες στη Γερμανία, κύριε Τεταφυλόπουλε. Είσαι 2,5 μήνες. Και τώρα μένετε σε αυτό το σπίτι που υποτίθεται... Μας το έχει παραχωρήσει το κράτος εδώ μέχρι να βρούνε κάποια δουλειά, μέχρι να βρούμε και κάποιο σπίτι που δικαιούμαστε. Α, το κράτος σας έχει δώσει αυτό το συγκεκριμένο χώρο? Όχι εκείνη. Όχι εκείνη. Τώρα της το πήρε το κράτος και αυτή να το νοικιάζει, της το έχει κατασχέσει. Κατάλαβα. Βρίσκεσαι... Α, υπάρχει τέτοια αντιδικία λοιπόν, γι' αυτό και δείχνει την επιθετικότητα που δείχνει. Λόγω της κλήσης που κάναμε και αυτά, έχει γίνει και κάποια συνεργασία με το κράτος. Θα περιμένουμε εκεί μέχρι να βρεθεί λύση για όλους. Μάλιστα. Πες το, Σεβαστή. Κύριε, ναι, να διορθώσω λίγο σε αυτό που είπε ο Κώστας. Δεν το πληρώνει ακριβώς το κράτος, η πόλη, αλλά μας είπανε ότι πλέον πληρώνουμε εμείς 30 ευρώ το μήνα ρεύμα στην πόλη, αλλά μας είπανε ότι είμαστε υπό την προστασία τους, που δεν έχουμε κανένα πρόβλημα την πόλη. Αν δεν ήταν αυτοί, δεν ξέρω κι εγώ τι θα κάναμε. Απλά μας είπε η πόλη ότι δεν μπορεί να μας πετάξει έξω. Πήγαμε και στην αστυνομία. Η πόλη ενημέρωσε την αστυνομία ότι όντως δεν μπορούν να μας πετάξουν έξω και αν κάτι συμβεί και έρθει συγκεκριμένη κυρία, να ειδοποιήσουμε την αστυνομία. Μάλιστα. Ναι, βέβαια αυτοί είναι πολύ θρασείς. Πιστεύω βέβαια από σήμερα δεν νομίζω, διότι εχθές την πήραν με χειροπέδες, πήγε η αστυνομία και την πήγανε στο τμήμα. Ερχότανε συνέχεια και δημιουργούσε καταστάσεις και άσχημες καταστάσεις. Και μάλιστα έχουμε και κάποιες ηχογραφημένες... Συνομιλίες. Την έχω ηχογραφήσει, ναι, σε κινητό. Μάλιστα. Να πω κάτι. Στη Θεσσαλονίκη έψαξε να βρεις δουλειά? Ναι, ναι. Στη Λάντζα βέβαια, εντάξει, δεν εργάστηκα ποτέ, έτυχε να έχω κάποιες δουλειές δικές μου παλιά. Αυτό, πες μας λίγο την ιστορία σου. Τι δουλειά έκανα στην Ελλάδα? Εγώ πάρα πολύ παλιά είχα ανθοπολείο και ζαχαροπλαστείο. Μετά, όταν ήταν το παιδί μικρός, μετά βοηθούσα όταν χρειαζόταν τον άντρα μου στο γραφείο. Έχεις οικογένεια, επομένως, έχεις παιδί, έχεις σύζυγο. Έχω οικογένεια. Πώς ζει η οικογένειά σου? Στη Θεσσαλονίκη μένει. Εργάζεται ο σύζυγος? Όχι, σας είπα, ο σύζυγος είναι... τον Αύγουστο του ήρθε η αναπηρική σύνταξη που παίρνει. Είναι με 4 κεφαλικά, δεν εργάζεται ο σύζυγος. Παίρνει μια σύνταξη αναπηρική. Μάλιστα. Και εσύ στη Γερμανία για να τα βγάλεις πέρα, να τον βοηθήσεις. Ναι, γιατί όταν ξεκίνησα να έρθω στη Γερμανία δεν είχα εισοδήματα, η σύνταξη δεν είχε έρθει ακόμη. Τώρα το Σεπτέμβριο ήρθανε τα χρήματα. Απίστευτα πράγματα. Ναι, ναι. Και τώρα τι σκοπεύεις να κάνεις? Εγώ, κύριε Τρενταφυλόπουλε, ειλικρινά σας μιλάω, δηλαδή αυτό που έχω ζήσει και εντάξει συνεχίζω να το ζω. Θέλω τουλάχιστον να δικαιωθώ αυτή την κυρία. Πρώτα να πάρω και τα χρήματά μου, γιατί δούλευα όχι μόνο εγώ και όλα τα παιδιά, ατέλειωτες ώρες, να πάρω τα χρήματά μου και να φτάσω που λένε το μαχαίρι στο κόκαλο. Πρέπει αυτή η κυρία να σταματήσει να το κάνει και να μπορέσουμε να αποφυλάξουμε τουλάχιστον τον καινούργιο κόσμο που φέρνει. Εδώ να μην ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Και εμείς γι' αυτό δίνουμε δημοσιότητα, για να προστατεύσουμε τους συμπατριώτες. Ναι, γιατί θα την κάνουμε εμείς για πάτη, για ξυλοδαρμό και όλα αυτά. Δεν θέλω να τα αφήσω έτσι. Διότι πιστέψτε με, πόνεσα εγώ. Και πόνεσα και ειλικρινά σας μιλάω, δεν μπορώ, εγώ ήρθα στη Γερμανία και να παίρνω χάπια από το νοσοκομείο που μου δώσει για τον νευρικό κλονισμό, γιατί έχω και στην Ελλάδα ένα σύζυγο άρρωστο που πρέπει να το φροντίσω και όλα αυτά. Δεν μπορεί αυτή η κυρία εμένα να μου κάνει χάλια την ψυχολογία μου και να μην μπορώ να βοηθήσω τον άντρα μου. Και αυτό κάνω υπομονή εδώ, έχω μιλήσει και με τον σύζυγό μου και με το παιδί μου, θα κάνω και αυτή υπομονή, θα μείνω στη Γερμανία μέχρι να μου τελειώσουν όλα τα δικαστήρια. Μα, τα δικαστήρια δεν θα λύσουν το πρόβλημα. Στο θέμα είναι να αποκατασταθείς, να βρεις δουλειά. Σεβαστή, οι παλιότεροι θα σου το πούν, όταν βγαίνεις στο εξωτερικό,
όταν πηγαίνεις εκτός Ελλάδας και αλλάζεις περιβάλλον, τα πράγματα είναι δύσκολο μέχρι να προσαρμοστείς. Μετά θα είναι πιο εύκολο. Κοιτάξτε κύριε Τερτεφυλόπουλε, θέμα προσαρμογή δεν είχα. Ερχόμουν πολύ συχνά στη Γερμανία πριν μερικά χρόνια, ο πατέρας μου 15 χρόνια εδώ. Αν μου έλεγε εμένα ότι τη στιγμή που δεν γνωρίζεις γερμανικά μην έρχεσαι, δεν θα ερχόμουν. Λογικό είναι, αλλά τη στιγμή που μου το είπε τόσο ωραίο και ότι θα δουλέψει σε Έλληνα κτλ. Λέω σιγά σιγά εντάξει, θα πηγαίνω στη δουλειά μου κτλ. Όλα οκ. Okay. Αλλά εγώ δεν τα γνώριζα αυτά. Διαφορετικά δεν θα ερχόμουν. Φαντάζεσαι τι θα γινόταν αν δεν υπήρχε οργανωμένο κράτος όπως είναι στη Γερμανία και δεν σας φρόντιζε, δεν έμπαινε στη μέση. Αντιλαμβάνεσαι ναι, πόσο δύσκολο ναι, θα ήταν. Συμφωνώ. Και θέλω πραγματικά, δηλαδή μέσα από την καρδιά μου, να ευχαριστήσω πραγματικά την πόλη. Στην Ελλάδα πιστεύω ότι τέτοια φροντίδα δεν θα είχα. Και δεν έχω βέβαια, έτσι, και που ζούσα δεν υπάρχει τέτοια φροντίδα. Δεν υπάρχει τέτοια φροντίδα. Όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχουν και επιδόματα ανεργίας εκεί, υπάρχει φροντίδα από το κράτος. Φροντίζουν για το πού θα μένεις, για τη σύντησή σου, για όλα, γιατί διαφορετικά ο καθένας θα έβγαινε στους δρόμους να χτυπήσει, να κλέψει. Δεν υπάρχει πακιστανοποίηση στη Γερμανία. Όχι, τουλάχιστον όχι, αυτά έτσι Κώστα δεν τα επιτρέπουν εκεί. Αυτό φαντάζομαι. Ναι. Αυτό γνωρίζω δηλαδή, εκτός και αν χάλασαν και η Γερμανία. Όχι, δεν έχετε. Ναι. Τώρα εσύ Κώστα πού εργάζεσαι? Τώρα είμαι στην αναμονή. Την Τρίτη έχω ένα ραντεβού με το Job Center να πάω να μιλήσω για δουλειά που βρήκανε. Ναι. Ένα λογοστάσιο πακεταρίσματος. Mm-hmm. Και από τότε ξεκινήσουμε. Τι μεροκάματα υπάρχουν στη Γερμανία, Κώστα? Δηλαδή τώρα αν σε πάρουν σε αυτό το λογοστάσιο πακεταρίσματος. Τώρα ψηφίστηκε ένας νόμος εδώ, και ακόμα είναι για να περιμένει την υπογραφή. Δεν θα δουλεύει κανένας κάτω από 8,5 ευρώ την ώρα. Με την ώρα πληρώνεστε, δηλαδή δεν είναι 8 ώρες εργασία με κάποιο μεροκάμα? 8 ώρες, αλλά και 8 ώρες να σου πει κάποιος, θα σου πει την ώρα στο 8 ώρο είναι κάποια λεφτά. Μάλιστα, δηλαδή ένας μισθός το μήνα συνολικά πού μπορεί να φτάσει με τη δουλειά που κάνεις εσύ στο πακετάρισμα, στα πόσα ευρώ? 1350. Έχοντας την εμπειρία των 3 ετών τώρα στη Γερμανία με τα 1350, εφόσον σου παρέχουν στέγη, έτσι, και τροφή. Όχι, μπορεί να βρεις και καλύτερες δουλειές άμα μιλάς στα γερμανικά. Όχι, λέω με τις συνθήκες τις δικές σου εκεί. Με τα 1350, τα 1350 είναι χρήματα που πάνε στην τσέπη σου ή είναι χρήματα από τα οποία πρέπει να πληρώσεις και ενίκιο και έξοδα και φαγητό και τα υπόλοιπα? Όχι, μαζί με τέτοια. Αλλά τα νίκια είναι πιο λίγο normal εδώ άμα βρεις κάποια... σε κάποιο χωριό, ξέρω, είναι φτηνά, δεν είναι. Ναι, και ναι, με 200 ευρώ βρίσκεις και με 180 βρίσκεις. Και με 180 ευρώ βρίσκεις να μείνεις. Ζεστό σπίτι, ναι. Ορίστε. Ζεστό, όχι κρύο. Κρύο λένε γιατί εδώ έχεις κάποια έξοδα στο σπίτι. Είναι τα σκουπίδια, είναι το νερό, το ζεστό, είναι η θέρμανση. Mm-hmm. Και αυτά τα πληρώνεις εσύ από την τσέπη σου, έτσι? Ναι. Όχι, είναι μαζί με τον νίκη, τα 180 που λέμε. Το μόνο που πληρώνεις ξεχωριστά τον νίκη είναι το ρεύμα. Όλα τα άλλα είναι μέσα, δήμη όλα αυτά. Και η σύντηση. Η σύντηση τη βάζεις από την τσέπη σου. Αυτό λέω. Δεν σου παρέχουν τίποτα. Σου παρέχουν όλα τα άλλα εκτός από το ρεύμα και τη σύντηση. Αν είσαι άνεργος, μπορεί να πηγαίνεις από την πόλη να παίρνεις. Δίνουν σύντηση μια φορά την εβδομάδα. Τι δίνουν δηλαδή μια φορά την εβδομάδα? Έχει πολλές, ήδη από σαλάτες, ντομάτες, κρέας μπορεί να σου δώσουν, ψωμιά, γάλατα, σαλάμια, τυριά, πάρα πολλά δρόμο. Αυτά μέσω του Δήμου φαντάζομαι, έτσι? Κάθε πόλη εδώ λειτουργεί ξεχωριστά. Έχει το δικό της τρόπο, ναι. Και τα 380 ευρώ που δίνει η πόλη, βέβαια κρατάει τα 30 για το ρεύμα και τα 350 σου τα δίνει... Εντάξει, να περνάς έτσι. Αλλά σου πλήρωνε και το σπίτι. Όταν είσαι άνεργος. Ναι. Όταν δουλεύεις τώρα με αυτά τα 1300 ευρώ, Κώστα, μπορείς να τα βγάλεις πέρα, μπορείς να ζήσεις? Ένα άτομο μπορεί να τα βγάλει, ανάλογα τώρα και τι απαιτήσεις έχει. Ναι, σωστά. Θέλω να πω αν μπορείς να ζήσεις αξιοπρεπώς, δηλαδή να... Ναι, πώς δεν μπορείς. Μπορείς να ζήσεις αξιοπρεπώς. Είναι γιατί... φτηνά, τα προϊόντα είναι πιο φτηνά. Όχι, τρεις φορές κάτω τα βρήκαμε εμείς και πέντε από την Ελλάδα. Στα σούπερ μάρκετ εννοείς τα προϊόντα, έτσι? Ναι, ναι. Απίστευτο είναι. Και δικά μας προϊόντα. Τη φέτα. Ναι, ναι, ναι.
Επειδή είπαμε για τους τρικαλινούς, η φέτα τρικάλων την βρήκαμε τρεις φορές κάτω από τα τρίκαλα, καταλάβατε. Στην Ελλάδα πρέπει να πληρώσουμε και την τηλεφωνήτρια. Έτσι είναι. Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, Σεβαστή, νομίζω ότι πρέπει να ανακτήσεις την ψυχραιμία σου. Εμείς, όπως αντιλαμβάνεσαι, θα το κάνουμε θέμα και σήμερα και αύριο στην εκπομπή μου στην τηλεόραση. Και θέλω να προχωρήσουμε με αυτή την ιστορία και να φέρετε και άλλο κόσμο να μιλήσει. Είμαστε στη διάθεσή σας, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Ό,τι μπορούμε από το χέρι μας από εδώ θα κάνουμε να σας βοηθήσουμε και εσάς και εσάς σαν εκπομπή, αλλά και τον κόσμο, και τον κόσμο από την Ελλάδα. Και να πω κάτι ακόμη που πιστεύω ότι είναι σημαντικό και ίσως οι Έλληνες, αν θα με δουν, να με παρεξηγήσουν. Αλλά δεν θα πω για τους Έλληνες που υπάρχουν Έλληνες που πραγματικά, όπως συγκεκριμένα εδώ που ξέρετε εσείς που βρισκόμαστε, που μας στηρίζουν, αλλά οι Έλληνες οι οποίοι, ειδικά οι παλιοί που είναι εδώ, τους λες καλημέρα και δεν γυρνάνε να σου πούνε καλημέρα. Στήριξη τίποτα, μηδέν. Οι ίδιοι οι Έλληνες. Δηλαδή αν στους 100 Έλληνες, στους 100 Έλληνες οι 10 θα σε πούνε καλημέρα ή αν θα σε στηρίξουν. Οι άλλοι τους, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να μάθουν τα κατσομπολιά, πώς έγινε, σε χτύπησε, πού δουλεύεις, τι κάνεις και τίποτα άλλο. Ναι, δεν τίποτε υπάρχει άλλο. Αυτή η καλώς εννοούμενη αλληλεγγύη που υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων, δεν υπάρχει, λες, έτσι. Ναι, όχι, δεν το περίμενα από τους Έλληνες αυτό το πράγμα. Mm. Αλλά αυτοί όμως, οι οποίοι δίνουν αλληλεγγύη, δεν έχω λόγια να μιλήσω. Αλλά είναι πολύ λίγοι, πάρα πολύ λίγοι. Σωστά. Κώστα, έχεις και εσύ την ίδια άποψη? Όχι, ότι έτσι είναι, έτσι είναι. Πώς το εξηγείς αυτό? Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι τουλάχιστον υπήρχε αυτή η εντύπωση ότι πηγαίνοντας στην ξενιτιά υπάρχει μια αλληλεγγύη μεταξύ των Ελλήνων, όπως είναι στην Αμερική, στην Αυστραλία. Υπάρχει κοινότητα, ενδιαφέρον. Όπως στην Αθήνα η συμπεριφορά τους μεταξύ τους, έτσι είναι και εδώ. Μεταξύ τους. Ο ένας κοτοβολεύει τον άλλον, ένας βρίζει τον άλλον μετά. Άλλα λένε μπροστά τους, άλλα λένε πίσω. Ελληνική λεβεντία, νοοτροπία, δεν κόβεται αυτό με τίποτα, έτσι. Έτσι. Να πεις τώρα. Το θέμα είναι ότι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Δηλαδή λες ότι είναι δύσκολα εδώ να τα παρατήσω, να σηκωθώ να φύγω. Κοιτάς πίσω σου, θυμάσαι τι έζησε στην Ελλάδα και λες καλύτερα να τραβήξω εδώ πέρα το κουπί παρά να γυρίσω πίσω στην απραξία. Κοίταξε τώρα, Σεβαστή. Νομίζω ότι αυτό που σε κρατάει στη Γερμανία είναι η ανταπόκριση από τις αρχές και από το Δήμο. Φαντάζομαι αυτό. Πιστέψτε με, ναι, αυτό. Mm. Αυτό ακριβώς. Είδες τη μεγάλη υπόθεση που είναι να υπάρχει οργανωμένη κοινωνία και κράτος πρόνοιας? Δεν το συζητώ, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Πιστέψτε, είμαι στη Γερμανία, δηλαδή, και δεν νιώθω από την πόλη που ζω, δεν νιώθω ξένη. Δεν νιώθω ξένη. Φαντάσου, και έφυγες. Να σας πω κάτι. Πήγα, δεν θα τραπώ. Και ας το ακούσει ο κόσμος. Γιατί κάποτε ήμουν πολύ καλά οικονομικά λόγω του συζύγου. Αλλά από τότε που αρρώστησε, πιστέψτε με, που το πρόβλημα το προέρχεται από την καρδιά του, έπεσα πάρα πολύ έξω οικονομικά. Δεν θα τραπώ να το πω. Πιστέψτε με ότι και στην εκκλησία που πήγαινα για να ζητήσω μία βοήθεια, μου ζητούσαν μια ντουζίνα χαρτιά, τρέχω από εδώ, τρέχω εκεί. Βέβαια, δεν μπορώ να πω, με βοήθησε, αλλά δεν είναι όπως εδώ με το που έρχεσαι. Την επόμενη μέρα είσαι τελειωμένη και ξεκινάει η βοήθεια. Μάλιστα. Καλό είναι να λέμε τα θετικά, ναι, έτσι, τώρα να δεν λέμε ξέρω, και τα στραβά. Ντρέπομαι, γιατί σου με δούνε και φίλοι και αυτοί ντρέπομαι, αλλά πρέπει να τα πω, πρέπει να τα πω. Είναι μια κραυγή η δική σου αγωνία η οποία στέλνει το μήνυμα παντού, αλλά άκουσε, Σεβαστή, κράτα την ψυχραιμία σου, κοίτα τι θα γίνει τώρα, γιατί εκείνο το οποίο εγώ καταγράφω είναι η ελεηνή νοοτροπία και συμπεριφορά των συμπατριωτών μας. Δηλαδή δεν φτάνει που τραβάς ό,τι τραβάς στην Ελλάδα, δημιουργούν πρόβλημα και στη Γερμανία άμα τη εμφανίσει τους, κατάλαβες. Έτσι. Έτσι είναι, Κώστα. Σίγουρα. Μα είναι δυνατόν, δηλαδή, γαϊδούρια στην Ελλάδα, γαϊδούρια και στη Γερμανία? Είναι ποτέ δυνατόν? Εδώ όλοι οι Έλληνες επιχειρηματίες εκμεταλλεύονται το κράτος. Όλους τους εργαζόμενους αρμπάιτς λόγους τους έχουν. Λίγο πιο δυνατά, σε παρακαλώ.
όλοι όσοι έχουν ελληνική επιχείρηση πιο πολύ χρησιμοποιούν το κράτος. Τους έχουν Arbeitslos και Hartz IV. Δηλαδή, για εξήγησέ τα αυτά να καταλάβουμε. Τους δηλώνουν mini job, μπορεί να σου δίνει 1000 ευρώ, αλλά δηλώνει ότι παίρνεις 450 για να σου παρέχει καλά σπίτι ο ίδιος και... Ναι, δηλαδή κρύβουν. Κάποιο συμπλήρωμα στο χρηματικό. Αλλά κατά τα άλλα, θα δίνει η Γερμανία, δεν θα δίνει ο Έλληνας επιχειρηματίας. Οι χειρότεροι δηλαδή εργοδότες στη Γερμανία είναι οι Έλληνες προφανώς. Οι Έλληνες επιχειρηματίες, ναι, ναι. Οι Έλληνες επιχειρηματίες. Τρελά και όμως αληθινά αυτά που συμβαίνουν. Ακριβώς, ακριβώς. Πολύ ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Γιατί έτσι βοηθάτε πολύ κόσμο να καταλάβει τι συμβαίνει, αλλά να αποθαρρύνουμε και όλους αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι οι σκλάβοι έρχονται από την Ελλάδα για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους εκεί. Και να καταλάβουν ότι υπάρχουν άνθρωποι και υπάρχουν μέσα. Και ευτυχώς που υπάρχει και το ίντερνετ, γιατί βλέπετε ότι έχουμε εικόνα, έχουμε επαφή, επικοινωνία και μπορεί να υπάρξει μια πιο ζωντανή καταγγελία και πιο αποτελεσματική. Έτσι, έτσι. Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τεταφυλόπουλε. Να μην ευχαριστείτε. Πάρα πολύ. Είναι υποχρέωσή μου, σεβαστή, δυνατά. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Και θα τα λέμε για... Σας είμαστε. Και εμείς στη δική σας διάθεση, γιατί είναι η δουλειά μας και το καθήκον μας. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Το ξέρουμε, σας γνωρίζουμε πολύ καλά. Σας γνωρίζουμε πολύ καλά, κύριε Τεταφυλόπουλε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη για αυτό που κάνετε. Γεια σας. Εσάς. Να είστε καλά, γεια σας. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Έτσι, ξέρω ότι μπορεί να σας χάλασα λίγο την όρεξη, αλλά καλό είναι και στη Γερμανία να βλέπουμε τα του οίκου μας. Καλό μεσημέρι.